Σίγουρα το έχει σκεφτεί. Φταίει η σκατό φατσά σου που φαίνεσαι τόσο χάλι στις βιντεοκλήσεις. Η αλήθεια είναι πως ναι. Αλλά συνήθω δεν είναι αυτό το μόνο πρόβλημα. Δυστυχώ, ακόμα και σε ακριβά λάπτοπ, η ποιότητα τη webcam είναι επικός απαράδεκτη. Χρόνια τώρα. Θόρυβο που προκαλεί ναυτία. Κορεσμό και white balance το εκρού του νεκρού. Τι είναι αυτό, Έσχο, Έσχο κακό exposure που από τη μία σε τυφλώνει στο λευκό, από την άλλη μαύρη μαυρίλα. Αν κάνεις συχνά βιντεοκλήσεις και έχεις βαρεθεί να βλέπεις τη μούρη σου σαν πιξελιασμένο ανάποδο γαμότο, δε στη συνέχεια του βίντεο. Γιατί σίγουρα μπορείς να κάνεις κάτι για το πιξελιασμένο κομμάτι της εξίσουσης και να πας από αυτό σε αυτό. Για κλειδιά Windows και Office επισκεφτείτε το GoDeal24 από το link στην περιγραφή. Με 8,65 ευρώ μπορείς να αποκτήσεις μια άδεια για Windows 10 Pro, η οποία λειτουργεί κανονικά και για εγκατάσταση των Windows 11. Και είναι φθηνότερη. Παίρνει το κλειδί, το βάζεις μία φορά στο λειτουργικό σου και έχεις κάθε φορά ενεργοποιημένα Windows όσες φορές και αν κάνεις format στην πορεία. Κουπόνια για την έκπτωση κάτω στην περιγραφή. Η κακή ποιότητα τη κάμερα στα λάπτοπ δεν κρύβει κάποιο πολύπλοκο πρόβλημα. Οι κατασκευαστέ βάζουν μικρού αισθητήρε κακή ποιότητα για να γλιτώσουν χρήματα. Τόσο απλά. Σίγουρα δεν βοηθάει και το σημείο τοποθέτηση, ο χώρο στο καπάκι του λάπτοπ είναι περιορισμένο, αλλά αυτό δεν εμποδίζει π.χ. τα κινητά στο να έχουν πολύ καλέ κάμερε. Οπότε θεωρώ ότι πρόκειται απλά για θέμα κόστου, ίσω και σε συνδυασμό με το ότι η κάμερα δεν είναι ποτέ το selling point ενό λάπτοπ. Οι λύσει που θα προτείνω μπορούν να εφαρμοστούν και σε σταθερό υπολογιστή με εξωτερική webcam, γιατί και αυτέ εδώ που τα λέμε δεν είναι πολύ καλύτερε. Τα τέσσερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να βελτιώσουμε την ποιότητα τη εικόνα είναι τα εξή. Αρχικά, το πρώτο που θα χρειαστεί να φτιάξουμε και οι περισσότεροι από εμά παραλείπουμε είναι το να καθαρίσουμε την κάμερα. Η κάμερα στα λάπτοπ στο 99% των περιπτώσεων βρίσκεται στο σημείο που πιάνουμε με το χέρι μα για να ανοίξουμε το καπάκι. Οπότε γεμίζει δαχτυλιέ καθημερινά. Ο σωστό τρόπο για να την καθαρίσουμε είναι με ένα απλό πανάκι μικροϊνών. Αν φοράτε γελιά, έχετε τέτοιο πανάκι πάντα μαζί σα και το χρησιμοποιείτε καθημερινά. Mm. Δεν χρειάζεται κάποιο υγρό. Αν είναι πολύ βρώμικο το σημείο, μπορείτε να βάλετε μερικέ σταγόνε νερού στο πανάκι. Δεύτερον, όταν μιλάμε για κάμερε και φωτογραφία γενικότερα, μία λέξη θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερε λήψει. Και αυτή η λέξη είναι φωτισμό και την καλύτερη webcam στον κόσμο να έχουμε, εάν ο φωτισμό του δωματίου μα είναι ανεπαρκή, η ποιότητα τη εικόνα θα είναι για τα σκουπίδια. Αντίθετα, ο σωστό φωτισμό, ακόμα και με τη χειρότερη κάμερα, μπορεί να κάνει θαύματα. Όχι, η πρότασή μου δεν είναι να αγοράσετε επαγγελματικά φώτα και να μετατρέψετε το γραφείο σα σε στούντιο φωτογράφηση. Είμαστε γνωστοί τζαμπατζίδε σε αυτή τη σειρά, οπότε όλα τα βήματα που θα προτείνω γίνονται εντελώ δωρεάν με πράγματα που θα βρει μέσα στο σπίτι σου. Και ποια είναι η μεγαλύτερη πηγή φωτός που θα βρεις στο σπίτι σου δωρεάν? Ένα παράθυρο ή μια μπαλκονόπορδα. Βάλε ένα τραπεζάκι μπροστά στο παράθυρο και στήσε εκεί το λάπτοπ. Κλείσε την κουρτίνα αν είναι ανοιχτόχρωμη ώστε το φως να είναι πιο μαλακό. Αν είναι βράδυ πάρε ένα πορτατίφ ή μια λάμπα γραφείου και βάλ' την δίπλα στο λάπτοπ σου. Ένα ακόμη καλό κόλπο για βραδινέ λήψει είναι να βάλει την οθόνη του λάπτοπ σου σε full φωτεινότητα και να ανοίξει μια σελίδα στο browser, ξέρω εγώ, ώστε να είναι λευκό το background. Οτιδήποτε από αυτά και αν κάνει, θέλει η πηγή του φωτό να πέφτει πάνω στη μούρη σου. Όχι πίσω σου, όχι από πάνω σου και σίγουρα όχι από κάτω σου. Και πάμε τώρα στο τελικό στάδιο που είναι οι ρυθμίσει που μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο software για να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται. Έχετε υπόψη ότι οι αλλαγές σε επίπεδο software δεν θα βοηθήσουν ιδιαίτερα αν η λήψη μας δεν βλέπετε. Αν δηλαδή αγνοήσατε πλήρως τα δύο προηγούμενα βήματα. Εδώ λοιπόν θα μιλήσουμε αποκλειστικά για Windows. Λογικά οι χρήστε Mac δεν θα έκαναν ποτέ κλικ σε αυτό το βίντεο. Ξέρουν αυτοί γιατί. Τα Windows παρέχουν μια δική τους εφαρμογή για την κάμερα, η οποία όμως μας επιτρέπει να πειράξουμε μόνο τη φωτεινότητα. Και γενικά είναι πολύ περιορισμένη ή για να το πω πιο σωστά είναι παντελώς άχρηστη. Μπορούμε όμως μέσα από το πάνελ ρυθμίσεις των Windows να βρούμε περισσότερες επιλογές. Συγκεκριμένα πάμε ρυθμίσεις, Bluetooth και συσκευέ, κάμερες. Εκεί θα επιλέξουμε την κάμερά μας, όπου βλέπουμε ότι μπορούμε να πειράξουμε τη φωτεινότητα, την αντίθεση, την ευκρίνεια και τον κορεσμό. Σαφώς κάθε webcam θα δίνει και διαφορετικό αποτέλεσμα με αυτές τις ρυθμίσεις, αλλά μπορείτε να ξεκινήσετε με τις εξή αλλαγέ. Αντίθεση, δοκιμάστε να την κατεβάσετε λίγο. Κορεσμός, δοκιμάστε να τον ανεβάσετε. Φωτεινότητα, αφήστε την όπως είναι ή αυξήστε την ελαφρώς. Ευκρίνεια, αφήστε την όπως είναι ή μειώστε την ελαφρώς. Ο τέταρτο και τελευταίο τρόπο για να έχουμε καλύτερη ποιότητα βίντεο στο λάπτοπ μα είναι να μην χρησιμοποιήσουμε την κάμερα του λάπτοπ μα. Υπάρχει μια συσκευή που έχουμε όλοι αγκαλιά μέρα νύχτα και έχει ασύγκριτα καλύτερη ποιότητα βίντεο. Αναφέρομαι προφανώ στο κινητό. Σαφώ μπορούμε να κάνουμε την βιντεοκλήση με το κινητό μα, άλλωστε υποστηρίζει όλε τι διαθέσιμε εφαρμογέ βιντεοκλήσεων, Google Meet κλπ. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλω να προτείνω ω την ίστατη λύση. Γιατί μπορεί να θέλουμε η κλίση να γίνει οπωσδήποτε μέσω του λάπτοπ. Μπορεί να θέλουμε να δείξουμε κάτι στην επιφάνεια εργασία του ή μπορεί να μα ενδιαφέρει η μεγαλύτερη οθόνη. Ή κάτι άλλο που τέλο πάντων δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Η πρότασή μου λοιπόν είναι να χρησιμοποιήσουμε την πίσω κάμερα του κινητού ω webcam και η κλίση να γίνει κανονικά μέσα από το λάπτοπ. Πώ το κάνουμε αυτό, θα χρειαστούμε αρχικά κάποια εφαρμογή για να κάνει αυτή τη δουλειά. Η πιο δημοφιλής θεωρώ είναι το Droid Cam, αλλά η καλύτερη που έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμή και μάλιστα με διαφορά είναι το Camo. Ή Camo. Κατεβάζουμε αρχικά την εφαρμογή στο κινητό μα από το Play Store και κατεβάζουμε και την αντίστοιχη Camo Studio εφαρμογή από το Microsoft Store. Είναι το πρώτο αποτέλεσμα σε αναζήτηση τη λέξη Camo. Είναι δωρεάν, οπότε πατάμε απλώ Install. Αν δεν έχετε κάνει σύνδεση με Microsoft λογαριασμό, μπορείτε να πατήσετε Don't Sign In. Δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση. Μόλι εγκατασταθεί η εφαρμογή, πατήστε Open για να ανοίξει. Θα βγει ένα παράθυρο που μα καλωσορίζει. Υπάρχει και premium έκδοση, στην οποία πατάμε Skip. Θα μα προτείνει το Camo Tour στην αρχή για να μα εξηγήσει πώ να κάνουμε το καθετή μπορείτε να πατήσετε skip γιατί θα σας τα εξηγήσω εγώ πολύ πιο γρήγορα. Μέσα η εφαρμογή έχει διάφορες custom σκηνές, οπότε μπορείτε εδώ να συμπληρώσετε κάποια στοιχεία σας και θα φαίνονται στην κάμερά σας αν το επιλέξετε στην πορεία. Εναλλακτικά πατάτε και εδώ skip. Τέλος θα μας ζητηθεί να κάνουμε εγκατάσταση αδειών ώστε να μπορούν οι εφαρμογές όπως το Zoom, το Discord κλπ να χρησιμοποιήσουν το κάμω. Πατάμε install και είμαστε έτοιμοι. Ξανά εδώ υπάρχει ένα tutorial. Το κλείνουμε και αυτό αν δεν μας ενδιαφέρει. Και πάμε τώρα στο zoom. Στην προκειμένη, εγώ το έχω συνδέσει στον σταθερό μου υπολογιστή, αλλά ακριβώ η ίδια διαδικασία γίνεται και στο laptop. Πηγαίνουμε λοιπόν στο SYN, πάνω αριστερά δίπλα από το device. Θα μα δείξει ένα QR κωδικό και σε αυτό το σημείο ανοίγουμε την εφαρμογή στο κινητό μα. Πατάμε Continue, Get Started. Φροντίζουμε να είμαστε συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο wifi με τον υπολογιστή που θέλουμε να κάνουμε τη σύνδεση και σκανάρουμε τον QR κωδικό αμέσω θα γίνει η σύνδεση και θα δούμε στην εφαρμογή αυτό που βλέπει και η κάμερα του κινητού μα. Η πίσω κάμερα του κινητού που έχει καλύτερη ποιότητα από την προσθενή. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να βάλουμε το κινητό σε μια θέση που βολεύει και είμαστε έτοιμοι. Τώρα, το καλό με το Camo Studio είναι ότι μας δίνει τα πάντα από επιλογές. Αρχικά, στο πεδίο Lens μπορούμε να επιλέξουμε ποιον φακό του κινητού θα χρησιμοποιήσουμε. Αν δηλαδή θέλουμε τον selfie φακό έχουμε αυτή την επιλογή. Αν δεν βλέπουμε όλου του φακού που έχει το κινητό μα, γιατί συνήθω πίσω έχουμε δύο-τρει, είναι θέμα του κινητού. Από κάτω διαλέγουμε την ανάλυση. Κάτι σε Full HD μα είναι αρκετό. Το 4K θα δώσει την καλύτερη ποιότητα, αλλά ενδεχομένω να έχει λίγο παραπάνω lag. Δοκιμάστε το και κρίνετε ανάλογα. Αφήνουμε τα FPS στα 30, λογικά δεν θα μα δίνει παραπάνω. Δεξιά θα βρούμε κάποια φίλτρα με FM. Κάτω αριστερά υπάρχουν τα Sins and watermarks. Μπορούμε να προσθέσουμε διαφορετικές σκηνές και να βάλουμε κάποιο overlay με τα στοιχεία μας, όπως ας πούμε εδώ. Με την αντίστοιχη συντόμευση που αναγράφει, μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε και να το απενεργοποιήσουμε. Πάμε δεξιά και πάλι, όπου έχουμε τον πλήρη έλεγχο στις ρυθμίσεις της εικόνας. Από white balance μέχρι shutter speed, ISO, φωτεινότητα, απόχρωση και κορεσμό. Όρεξη να έχετε για πειράματα. Από αριστερά στο framing μπορούμε να κάνουμε zoom για να καδράρουμε καλύτερα τον εαυτό μας ή να γυρίσουμε την κάμερα δεξιά, αριστερά, να κάνουμε το πλάνο mirrored και διάφορα άλλα. Α, για το focus δεν είπα. Κάτω από τον φακό υπάρχει manual focus, αν μας ενδιαφέρει. Και αντίστοιχα στα εφέ μπορούμε να βάλουμε αυτό το fake bokeh φίλτρο ή και να μετατρέψουμε το background μας σε θολούρα για να μην φαίνεται ότι κάνουμε την κλίση από το ύπνο μας, το οποίο είναι εντελώς ακατάστατο. Βέβαια, για να λειτουργήσει καλύτερα αυτό το εφέ, χρειάζεται καλό φως, οπότε και πάλι το παράθυρο δεν το λιτώνουμε. Συν τη άλλη, σε πάνω δεξιά υπάρχει και η κουμπή record, οπότε μπορούμε να καταγράψουμε κανονικά μέσα από την εφαρμογή τον εαυτούλη μα. Εδώ να πω ότι το Camo Studio λειτουργεί και για την κάμερα του λάπτοπ μα. Αν δεν θέλουμε δηλαδή να συνδέσουμε το κινητό, επιλέγουμε απλά την κάμερα του λάπτοπ και έχουμε την ίδια παραμετροποίηση. Υπόψη στην κλίση που θα κάνουμε, έστω ότι μπαίνουμε σε ένα Google Meet, θα πρέπει να διαλέξουμε από τι πηγέ το κάμμο για κάμερα. Α δούμε και συνολικά τι καταφέραμε να πετύχουμε με όλε αυτέ τι αλλαγέ. Ξεκινώντα από την κάμερα του λάπτοπ, καθαρίζοντα τον αισθητήρα, προσθέτοντα φυσικό φωτισμό στο δωμάτιο και στο πρόσωπό μα, πειράζοντα τι ρυθμίσει των Windows, εγκαθιστώντας την κάμερα του κινητού μα, πειράζοντα τι ρυθμίσει του Camo Studio και αλλάζοντα εντελώ την παρουσιάστρια για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Γράψτε μου στα σχόλια αν βρίσκετε τη διαφορά ικανοποιητική, ώστε να το δοκιμάσετε στην επόμενη κλίση σα. Αν εκτό από την κάμερά σα θέλετε να βελτιώσετε και την παραγωγικότητά σα, μπορείτε να δοκιμάσετε τι 15 συντομέ του πληκτρολογίου που δείχνουμε σε αυτό εδώ το βίντεο. Και τα λέμε στο επόμενο.